Πρόεδρε, βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε μια έκθεση παραγωγική μετά από 2 χρόνια απουσίας. Θέλουμε έτσι να μας πείτε εν μέσω πολέμου κατά πόσο υπάρχει ανησυχία και στους επιχειρηματίες αλλά και τη θέση της οργάνωσής σας. Η ανησυχία είναι σαφώς μεγάλη, αλλά και η επόμενη μέρα συνεχίζεται. Βλέπουμε μια έκθεση η οποία είναι αρκετά προσεγμένη, έχει κόσμο, οι άνθρωποι ασχολούνται, η παραγωγή δεν μπορεί να σταματήσει. Όποιος ξέρει να παράγει, ξέρει και να προσφέρει. Οπότε βλέπουμε έναν κόσμο μετά από μια στάση 2 ετών και πάνω και μετά από την πανδημία που θέλουμε να πιστεύουμε ότι αρχίζουμε να βγαίνουμε από την πανδημία, τη στηρίζει, είναι εδώ, οι εκθέτες είναι από πάνω με όρεξη για δουλειά, δεν αφήνουν τον κόσμο να περάσει χωρίς να το πούν 2 λόγια. Ο κόσμος που επισκέπτεται και βλέπει έχει χαρά και όρεξη να ασχοληθεί. Ο πόλεμος και αυτό όλο που ζούμε σαφώς επιβαρύνει την κατάσταση, αλλά δεν μπορεί και να μας κάνει να σταματήσουμε και να σκεφτόμαστε αρνητικά. Θετική σκέψη λοιπόν, όρεξη για δουλειά, όρεξη για πλάτες, πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτες, ειδικά στον παραγωγικό τομέα είναι ένας τομέας ο οποίος θέλει πλάτη. Εμείς από το δικό μας το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, της ενέργειας, μέσα στην τεχνολογία, στηρίζουμε, βοηθάμε, περνάμε τις κρίσεις μας. Έχουμε πρόβλημα με την πρώτη ύλη όπως έχουν όλοι, με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αλλά το παλεύουμε. Θέσεις και βλέψεις θετικές και όλα θα τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.